μέσα στον εαυτό του, μέσα στο κεφάλι, μέσα στο μυαλό του κάθε νέος, πρέπει να σκέφτεται ότι μπορεί να πάει όπου έχει όρεξη να πάει. Εγώ μπορώ να πω είχα μεγάλη τύχη να πάω ίσως πιθανώς πιο μακριά από ό,τι ήλπιζα να πάω στην αρχή. Γιατί όλα γύρω μας λένε ότι είναι αδύνατο. Αρχίζουν από την οικογένεια συχνά. Οι οικογένειες λένε αυτό δεν μπορεί να το κάνεις ποτέ εσύ. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Γι' αυτό νομίζω αυτός ο τίτλος για μένα ήταν πολύ σοβαρός. Ότι δεν υπάρχει όριο. Όταν πήγα στη Γαλλία ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα μπορούσα να γίνω σκηνοθέτης. Γιατί τίποτα δεν με είχε ετοιμάσει από εδώ. Το όνειρο ήταν εκεί. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για να φύγει κανένας. Όταν έφτασα στο Παρίσι είχα προβλήματα. Και όταν έφυγα από την Ελλάδα έτσι το ήξερα. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τη ζωή μόνος μου. Φυσικά είχε πολλές δυσκολίες. Οι ευκολίες δεν έρχονται ποτέ αμέσως. Στην Ελλάδα εκείνη την εποχή βλέπαμε ταινίες με καυγάδες, με σκοτωμούς κτλ. Αν είχε κανένα όνειρο να γίνει τι, να γίνει αεροφλήν. Γιατί δεν ξέραμε τίποτα, ποιος έκανε τον αεροφλήν, τι είχε πίσω από τον αεροφλήν. Και κατάλαβα στη Γαλλία, ιδίως στη γαλλική σινεματέκη, με στη Γαλλία στις γενικές γραμμές, ότι υπήρχαν ταινίες, γινόταν ταινίες της ποιότητας της αρχαίας τραγωδίας, της τραγωδίας γενικά. Ρίκ Βον Στροχάιμ, ακριβώς. Την πρώτη ταινία που είδα στη σινεματέκη στο Παρίσι ήταν αυτό το τεράστιο φιλμ, 3 ώρες. Που δεν είχε ούτε happy end, με ήταν με αληθινή τραγωδία, όπως την ελληνική τραγωδία. Λοιπόν, κατάλαβα πως ο κινηματογράφος μπορεί να κάνει τέτοια έργα. Το πρώτο πράγμα είναι το συνέστημα. Αν δεν υπάρχει συνέστημα, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, δεν υπάρχει φιλμ. Είναι το ίδιο με τη ζωγραφική, παράδειγμα. Όταν κοιτάζει κανένα στο Van Gogh, τι σκέπτεται. Καθένα σκέπτεται διαφορετικά πράγματα με αμέσως. Προκαλεί μια βαθιά σκέψη, ένα βαθύ αίσθημα. Σαν από τις πρώτες μου ταινίες, όπως το εξηγώ μέσα στο βιβλίο, ότι οι ηθοποιοί το διαβάσανε και λέει, ήθελα να το κάνω μαζί σου. Και ο φόβος ήταν και πολύ μεγάλος, γιατί φυσικά είναι η μεγάλη ευθύνη του σκηνοθέτη κάθε φορά που κάνει ένα φιλμ, όσο δυνατόν να είναι μια επιτυχία. Κάθε φορά είναι διαφορετικά γραψίματα. Είναι καταρχήν το γράψιμο του σενάριου, ύστερα το γράψιμο του ηθοποιού, που προσωπικά νομίζω είναι οι αληθινοί συνεργάτες ενός φιλμ, και ύστερα το μοντάζ, που είναι η τελειωτική γραφή τελικά, και είναι και πιο σοβαρή και πιο επικίνδυνη. Και εμένα μου αρέσει να δουλεύω πολύ στο σενάριο, περνάω πολύ χρόνο στο σενάριο. Λοιπόν, το ουσιαστικό είναι, κατά τη γνώμη μου, να προσπαθεί συνεχώς ο σκηνοθέτης να βαστίξει την ιδέα που είχε στην αρχή. Ένας ηθοποιός πρέπει να είναι στην υπηρεσία του φιλμ, της ιστορίας, και όχι η ιστορία στην υπηρεσία του ηθοποιού. Ένα φιλμ με καταπληκτικό φωτισμό, καταπληκτικά ντεκόρ και με κακούς ηθοποιούς δεν περνάει. Το αντίθετο περνάει. Με η τέχνη είναι αντίσταση γενικά. Όλη η τέχνη είναι αντίσταση εναντίον της ζωής με τις επαναλήψεις συνεχώς, με τις αδικίες της. Η τέχνη προσπαθεί να ανοίξει μικρός δρόμος, δεξιά και αριστερά, να δείξει άλλα πράγματα και να είναι εναντίον αυτής της συνήθειας. Υπάρχει μια φράση του ποιητού, του Γάλλου, του Ζαν Κοκτώ, που λέει «Υπάρχουν νόμοι για να κάνουμε ένα μεγάλο σουξέ, με δεν τους γνωρίζουμε και είναι καλύτερα έτσι». Λοιπόν, το ζήτα το κάναμε κι εγώ και οι συνεργάτες μου σαν μια φωνή εναντίον. Και εγώ και ο Μοντάν και ο Σεμπούν και η Σινιωρέ, όλοι μας, είμαστε σίγουροι πως είχαμε δυνατές επιθέσεις εναντίον μας, φυσικά. Με νομίζω πως ήταν απαραίτητο να την κάνουμε την ταινία. Και είμαστε όλοι κατάπληξοι όταν είδαμε ότι ο κόσμος έτρεξε να τη δει την ταινία. Όχι αμέσως. Ναι, υπάρχουν ιδίως έργα περισσότερο για μένα και παρόλο οι σκηνοθέτες που σου δίνουν την όρεξη να κάνεις ταινίες, λέγοντας αυτό είναι δυνατόν. Και είναι και
απαραίτητο και είναι και ποιητικό. Είχαν τεράστιο θαυμασμό για τον Κρις, για τη δουλειά του. Και όταν έτυχε να τον γνωρίσω κατά τύχη μέσω των Μοντάν, αμέσως έγινε μια σχέση μεταξύ μας. Τόσο πολύ που όταν έκανε την ομολογία, σε μια στιγμή μου λέει: εγώ τι μπορώ να κάνω μέσα στο φιλμ σου. Και έκανε τις φωτογραφίες του φιλμ. Και επίσης έκανε και ένα μικρό φιλμ. Ένα making of. Το πρώτο making of το έκανε ο Κρις Μαρκέρ μέσα στην ομολογία. Τίποτα δεν θυμίζει Ελλάδα εκτός από την Ελλάδα. Το Παρίσι είναι το Παρίσι, η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Στα Λιέ υπάρχει για την παντέα, φυσικά σε μερικά φίλια, ναι, υπάρχει. Φυσικά δεν μπορεί να βάλει κανένα την νοσταλγία του, που είναι ένα θέμα πολύ προσωπικό και ειδικό, να τα βάλει σε όλα τα φίλμα. Γιατί αγαπώ το σινεμά. Άρα, γιατί κάθεται κανένα εδώ σε μια θέση με άλλου ανθρώπου γύρω και κάνει ένα ταξίδι καταπληκτικό επί δύο ώρες, φεύγει από την καθημερινότητα, φεύγει από τα προβλήματά του και ζει μια άλλη ζωή για δύο ώρες. Και αυτό νομίζω είναι καταπληκτικό.